Είναι κατανοητό να επικεντρώνεται η συζήτηση σε υφιστάμενα προβλήματα που η κοινωνία αντιμετωπίζει. Και είναι σωστό με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Παναλαμβάνω και είναι σοβαρό με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να βρίσκουμε εφικτούς τρόπους επίλυσης. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία είναι όντως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αρκετά από τα οποία αφορούν την πρώτη κατοικία, που ως Βουλή έχουμε διασφαλίσει ότι εάν το αρχικό δάνειο έφτανε μέχρι τις 350.000 ευρώ, υπάρχει η σχετική προστασία του δανειολήπτη. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε, αλλά απουσιάζει από τον πολιτικό διάλογο τι κάνουμε αύριο για τα νεαρά ζευγάρια, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Με βάση τις σημερινές πολιτικές και τραπεζικές πρακτικές, πρέπει όλοι να προβληματιστούμε πώς μπορούν τα νεαρά ζευγάρια από εδώ και μπρος, από τη μια να έχουν τις προσιτές τιμές και από την άλλη πώς η πολιτεία με εθνικές στρατηγικές θα προσφέρει τις κοινωνικές κατοικίες. Γιατί όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κάποιος με σοφροσύνη σκεφτόμενος θα εξάξει το συμπέρασμα ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν και τις επόμενες δεκαετίες με τις σημερινές πρακτικές χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα δανειοδοτούν για την πρώτη κατοικία. Είναι γι' αυτό που χρειάζεται και αυτή η πρωτοβουλία του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης να φέρει στην Κύπρο του πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις κοινωνικές κατοικίες. Είναι και πολύ ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη, αλλά και πολύ ουσιαστική. Χρειάζεται να χτίσουμε την πολιτική για τις κοινωνικές κατοικίες σε προσιτές τιμές και τα προγράμματα χρηματοδότησης για να μπορούν τα νεαρά ζευγάρια να αποκτούν το δικό τους διαμέρισμα και τη δική τους κατοικία. Είναι σε αυτό που καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, μακριά από τα προεκλογικά συνθήματα και μπροστά, και όχι μόνο να συζητούμε για το χτες, όχι μόνο να συζητούμε για τα προβλήματα του σήμερα, αλλά μαζί να βρούμε τις λύσεις για να δημιουργήσουμε προοπτική και να αντιμετωπίσουμε σωστά και να δώσουμε λύσεις για τη νέα γενιά. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι χειροκιαστό στα σκαλιά όσον αφορά αυτό το θέμα? Η κυβέρνηση επεξεργάζεται πολιτικές. Αύριο θα είναι το συνέδριο. Το Υπουργείο Εσωτερικών πρώτα προσπαθεί να κάνει την στεγαστική πολιτική κάτω από μια ενιαία ομπρέλα, ενώ τώρα είναι διάσπαρτη η στεγαστική πολιτική σε πολλά τμήματα και πολλά υπουργεία. Το δεύτερο είναι να μπει η στρατηγική για την κοινωνική κατοικία. Γι' αυτό το λόγο είναι σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις κοινωνικές κατοικίες. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε από μόνοι μας ξανά τον τροχό. Υπάρχουν πολιτικές που μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Μπορεί στην ανάπτυξη γης
πέραν από αυτά που χτίζονται για πώληση στους ξένους, να υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο θα προσφέρεται σε προσιτές τιμές για τις κοινωνικές χαμηλά εισοδηματικές τάξεις. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν, φτάνει χωρίς συνθήματα όλοι να καταθέσουμε απόψεις, προβληματισμούς, να πάρουμε τις καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν στην Ευρώπη, να τις προσαρμόσουμε στα δικά μας κυπριακά δεδομένα. Άρα να είμαστε σε αναμονή για κάποιες πρωτοβουλίες περί του θέματος, είτε από την Βουλή είτε από την ίδια την κυβέρνηση. Μα ήδη η κυβέρνηση ξεκίνησε και εμείς δηλώνουμε παρόντες να συνδράμουμε με ιδέες. Και θέλω να καλέσω και όλα τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία, την ενεργή κοινωνία, να καταθέσουν απόψεις. Είναι για μας ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε και για τους επόμενες γενιές, και όχι μόνο να σπαταλούμε το χρόνο μας για τα προβλήματα του παρελθόντος και με συνθήματα του παρόντος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κ. Νεοφύτου, για την πρόσκληση για τη σημερινή συνάντηση, που έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Πρόεδρος του Housing Europe, κ. Cedric Van Stevendael, ενός οργανισμού που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται πάνω από 26 εκατομμύρια σπίτια στην Ευρώπη, του μεγαλύτερου οργανισμού που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας. Και ήρθαμε σήμερα, μας φιλοξένησε σήμερα ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, για να τον ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει τόσο των Υπουργείων Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη στέγαση, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, για να εκπονήσουμε τη μελέτη με την τεχνογνωσία του Housing Europe, η οποία θα ρυθμίσει την κοινωνική στεγαστική πολιτική του κράτους για τις επόμενες δεκαετίες. We are very pleased to be invited by CFDC, and that could be the occasion to meet the president of the party. For us, we understand that Cyprus Republic wants to develop at the national level a policy to promote affordable housing, because like in the overall country in Europe, affordable housing, it's a big problem for all the citizens. You know that one European on 10 spent more than 30% of all their income to house themselves, so it's a big problem in Europe. So we are very pleased that CFDC invites Housing Europe to discuss with them how they can develop a national policy for affordable housing. It's important for us. We have also to debate the probability that CFDC will become a member of Housing Europe. Housing Europe is a big organization in Europe, specialist of social housing and affordable housing. We manage 26 million dwellings all in Europe. That represents 11% of the stock of dwelling in Europe. And for example, all our members built each year more than 250,000 dwellings each year. So it's an important organization, and our aim is to develop affordable housing in all of the country in Europe. Of course, not define the strategy of the country, but help all the country who decide to develop a social housing policy to adapt this strategy and to share the best experience in all of the different countries. So it's a very pleasure to be here and to have this meeting tomorrow with all the stakeholders in Cyprus Republic.